Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο Μασαράκης. Βραδιά Master League απόψε στο Περιστέρι. Με τους Αλαντάλο να υποδέχονται τους Gangsters. Αυτή είναι η 11η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Master League. 52-73 η επικράτηση των Gangsters στον πρώτο γύρο. Με σημαντική διαφορά 21 πόντων. Σχεδόν αλέθημα για τον Τζάμπολ, αφού οι δύο ομάδες έβγαλαν και τη φωτογραφία. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για όσες φορές βήξω ή οτιδήποτε. Είμαι άρρωστος αρκετές μέρες. Σήμερα όμως έπρεπε να έρθω. Στο 11 οι Gangsters με νίκη σήμερα πιάνουν την κορυφή, μόνοι πρώτοι. Καταφέρουν και επικρατήσουν για δεύτερη φορά φέτος της ομάδας του Άγια Θαλασσάκου. Μια νίκη σήμερα για τους Αλαντάλων θα είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή τη δύσκολη μάχη της παραμονής. Με Αθανασάκο, Βασίλη Βαγγέλη, Χρήστο Μιχαηλίδη, Παρασκευά Μαρκοπουλιώτη και τον Άγγελο Πάπα Βασιλείου ξεκίνησαν το παιχνίδι γηπεδούχοι. Με πίεση χρόνου εκτελεί από μακριά ο Λάιος και αστοχή. Λάιος, ο Μαρκόπουλος, στο 6 ο Ντάτσης, με το 10 ο Αλεξανδρής και με το 0 ο Σαΐτης. Πεντάδα που επέλεξε ο coach Ρίλης και ο coach και Χρήστος φυσικά. Χωρίς σκορ το πρώτο λεπτό του αγώνα. Λάιος τροφοδοτεί τον Τάτσι. Είναι και Θαλασσάκος εκεί για να διπλώσει την άμυνα. Λάιος με τα όλα μέχρι μέσα, αλλά δεν του κάνει το χατήρι. Rebound από τον Βαγγέλη. Βάλα χειρίς στο πόδι του Μαρκόπουλου. Περασμένη αγωνιστική, αλλά τ' άλλων δεν έπαιξαν. Πήραν άνευ αγώνα την νίκη επί των Κέρβερων που δεν κατάφεραν να μαζευτούν. Έτσι ανέβηκαν στο 3-7. Βρίσκονται όμως ακόμη στην επικίνδυνη ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Εδώ κατοχή θα παραμείνει για αυτούς. 5 δεύτερα ακόμα. Ένα σουτ 2 πόντων του Παπαβασιλείου. Και νέα ευκαιρία με 14 επίθεση πλέον. Βαγγέλης σε μια δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει ο Αλεξανδρής. Βλέπει ο Μιχαηλίδης και θα έχουμε και το πρώτο καλάθι στο μάτς. Καλάθι και φάουλ για την ακρίβεια. Χρήστος ανοίγει το λογαριασμό των γηπεδούχων και θα εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. Το τελευταίο μάτς που έπαιξαν οι Αλαντάλων ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες από τους Pistons με 65-62. Το 2-0 παραμένει. Μαρκόπουλος από το σκρίν του Ντάτσι, μπάλα στη Βιξά, εντυχήν ο Αλεξανδρής που οπλίζει και ευστοχή για 3. Ωραία φάση από τους Gangsters. 2-3. Στο δίλεπτο εδώ στο Μαζαράκι. Εδώ η άμυνα από Μαρκόπουλο και Σαΐτη θα αποφέρει καρπούς. Gangsters που μετρούν 3 νίκες μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο του Miami Heat. Τότε τους είδα τελευταία φορά. Ελπίζω να μην είμαι εγώ ο Γκαντέμις υπόθεση και χάσουμε σήμερα και την πληρώσω εγώ. Αστειεύομαι. Στο τελευταίο μάτς τους επικράτησαν τον Athens Crips με 59-42. Το 2-3 παραμένει και η μπάλα στα χέρια Παπαβασιλείου που πιάνει δουλειά χαμηλά.
γενικά σε πρώτο χρόνο τον Ντάτζ, γιατί ξαναπήρε την μπάλα και βγάζει έξω και ο Βαγγέλης. Νέα δεύτερα ακόμη, ο Παπαβασιλείου βάζει το screen. Αλλά όμως δεν φτάνει σε αυτόν, φτάνει στον Αθανασάκο. Μαρκοπουλιώτης, άστοχος, μπάλα, γκάνγκστερς. Αλεξανδρής. Σαϊτής. Κάνει τον Αλεξανδρή, αλλά εκεί δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Έκλεψε ξανά ο Μιχαηλίδης. Προλαβαίνει να βάλει το χέρι του ο Λάιος πριν την μπάλα φτάσει στον Βαγγέλη. Σάκος πέναντι στον Λάιο, έχει κλείσει και δεύτερος παίκτης πάνω του, Παπαβασιλείου στο σίδερο και τρέχει ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος από τον δεξί διάδρομο, πάλι του Μιχαηλίδη. Δύο βολές για τον Γιάννη. Μαρκόπουλος που στο τελευταίο μάτς των Gangsters είχε 7 πόντους, 5 assist, 5 στις 5 βολές και ένα δίποντο. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Μέσα η δεύτερη, 1 στις 2 και 2, 4, 6 και 40 ακόμη στην πρώτη περίοδο. Σάκος, καλή overplay άμυνα του Αλεξανδρία εκεί χαμηλά. Πέναντι στο Μαρκοπουλιώτη, Μιχαηλίδης. Μια ωραία προσποίηση εκεί, κερδίζει το φάουλ με την εμπειρία του. Βαγγέλης πέραντι στον Μαρκόπουλο. Σπλίτ και πάσα στον Αθανασάκο. Αυτός πατά για δύο και ευστοχή. Μπροστά ξανά η Αλαντάλλον. Όχι, τέσσερα όλα είναι. Διορθώνω. Αλεξανδρής έδωσε το σύστημα. Και ο Λάιος έβαλε το σκριν. Η πάσα στο πλάι και ο Σαΐτης. Ντάτσις και το φάουλ του Αθανασάκου. Φάουλ που είναι το τρίτο ομαδικό για τους Αλαντάλλων, δύο έχουν οι γκάνγκστερς. Γκάνγκστερς με δεκάδα απόψε στο Μαζαράκης. Με επτάδα από την άλλη πλευρά οι Αλαντάλλων. Οι Αλαντάλλων που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ενισχύθηκαν στο μεταγραφικό παράθυρο που άνοιξε. Νομίζω είχαν μια επιστροφή από τα παλιά. Ίσως θα πρέπει όμως να έχουν πάρει κάποιον. Βοηθήσει, καθώς έχουν θεματάκια με τις παρουσίες τους. Οι γκάνγκστερς κινήθηκαν μεταγραφικά, όπως ελπίζω να έχετε ενημερωθεί και μέσω Μπασκετάκι Podcast. Δύο παίκτες πήρανε, τον Κάζι και τον Αθεντρή. Μέχρι και δύο εδώ απόψε. Θα τους δούμε λογικά στη συνέχεια. Κερδισμένο φάουλ για τον Άγγελο Παπαβασιλείου, ζευγάρι βολών. Τρίτο ομαδικό και τον Gangsters. Συμπληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Ρυθμός επιθετικά δεν υπάρχει. Οι άμυνες πρωταγωνιστούν. Είναι και κρύο το γήπεδο, οι δύο ομάδες δεν έχουν ζεσταθεί καλά ακόμη.
στις 2 βολές Πάω Βασιλείου και 5-4 Μαρκόπουλος. Οργανωμένη επίδεση Gangsters, Λάιος από τις βολές. Βρήκε το χώρο που ήθελε και δεν δίστασε να εκτελέσει για το 5-6. Θανασάκος. Θανασάκος από τον αριστερό διάδρομο. Κάνω την τάτση, έχει φύγει ο Μαρκόπουλος. Ακολουθεί και ο Αλεξανδρής. Τρέλος και του Λάιου από τον κεντρικό. Λάθη, όχι φάουλ, ναι. Και δύο βολές. Πάμε σε time out. Επιστρέψαμε για τις βολές του Βασιλάιου. Χωρίς αλλαγές οι Gangsters. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα νέο πρόσωπο. Και είναι ο Διονύσης Φρετός με το 55. Στη θέση του Μαρκοπουλιώτη. 5-8. Οι άλλα ντάλλον φτάνουν τα 4 ομαδικά. Βρετός. Καλή άμυνα των Gangsters. Μαρκόπουλος. Ο Σβέλης έχει σηκώσει ήδη παίκτες για τις πρώτες αλλαγές. Λάιος. Ευστοχή από μακριά, 5-10. Και άλλα ντάλλον καλούνται να αρχίσουν να βρίσκουν λύσεις μπροστά, αλλιώς τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. Gangsters που είναι από τις ομάδες που μπορούν να κάνουν ένα καλό ξέσπασμα και να χάσουν επαφή με το σκορ. Λοιπόν, νέο πρόσωπο με το 15 είναι ο Κάζης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα των Gangsters έχοντας 12 πόντους, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Και κάποιος άλλος. Όχι, οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Βρετός Μιχαηλίδης. Τώρα παίρνει τον Θανασάκο. Εκτελεί και για 3 ο Χρήστος. Μπαντουλάιου. Αλεξανδρής. Ο αριστερά. Άλλαξε κατεύθυνση, αλλά δεν σκόραρε. Τρεις ήμιση λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Με double score προηγούνται οι Gangsters που βγάζουν και αυτή την άμυνα. Λάιος εδώ κερδίζει το φάουλ και θα πάμε σε βολές. Δεν το λες και καλό φάουλ αυτό. Άλλη μια αλλαγή των φιλοξενούμενων με τον Αλεξανδρή να δίνει τη θέση του στον Μάριο Βασιλείου. Στο μάτς θα μπει και ο Αφουξενίδης στη θέση του Ντάτσι. Ο Βασιλείου που ήταν και αυτός διψήφιος στο μάτς με τους Creeps. Έχοντας 11 πόντους, 3 ασίστ και 2 στα 6 από την περιφέρεια. Από τους πιο έμπειρους παίκτες των Gangsters. Πλέον το σκορ. Βρετός. Και πλαγιάζει. Ψάχνει και βρίσκει τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης Κάζης έφαγε την προσποίηση. Ωραία φάση, αλλά άστοχο στο τελείωμα από τον Μένεγα που πέρασε προλίγου στο μάτς. Καθιστώντας τον πρόεδρο. Επομένως με Μιχαηλίδη, Μένεγα, Βαγγέλη, Παπαβασιλείου και τον Βρετό τώρα στο παρκέ. Αλλά ντάλλον, νέο σύρυμα για φάουλ, αλλά εξαιρετικό αυτή τη φορά. Τι δόθηκε. Μουσική.
νίκη τους εκείνη την ώρα, δεν κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Βαγγέλης. Λάβει το κεντρόλ με τον Μιχαηλίδη. Φαλτού Αφοξενίδη και δύο βολές για τον Βασίλη Βαγγέλη. Η 11 και πόντους μετά από αρκετή ώρα για τους γηπεδούχους. Χαμένη όμως η δεύτερη, πολύ ψηλά ο Κάζης. Τζάμπολ και η μπάλα στους Αλαντάλων. Τέταρτο ομαδικό και για τους γκάνγστερς νωρίτερα. Και από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα οδηγούν στη γραμμή. Βήματα του Μιχαηλίδη. Μπάλα στους φιλοξενούμενους που εξακολουθούν να προηγούνται με 5 πόντους. Μαρκόπουλο να οργανώνει. Βασιλείου σε γρήγορο post παιχνίδι. Έξυπνα το διάβασαν οι γκάνγκστερς. Λάιος δηλαδή το χάνει. Και ο Ξενίδης ανανεώνει. Βήματα όμως. Λεπτά ακόμη για το φινάλε της περίοδου. Αρκετά τα λάθη από τις δύο ομάδες. Δεν βλέπουμε καλό μπάσκετ στα πρώτα λεπτά. Πάμε σε time out. Επιστροφή. Μαρκόπουλος για τον Βασιλείου. Λάιος γίνεται τα screen. Λάιος από δεξιά. Φάουλ και βολές. Κροτήματα από τον πάγκο των Gangsters. Αρκετές λύσεις όπως προείπα στο ξεκίνημα. Λάιος Αφουξενίδης, Κάζης, Μαρκόπουλος και Βασιλείου για τους Gangsters. 6-12 δεύτερο double score μετά το 5-10. Μιχαηλίδης, Μένεγος, Παπαβασιλείου, Βαγγέλης και Βρετός για τους Αλαντάλων που εδώ δεν πρόσεξαν. Κάζης, προσποίηση ανάμεσα σε δύο, ωραία πάσα έξω. Μαρκόπουλος για τρεις. Μαρκόπουλος ο Γιάννης, μπάλα. Και είναι εκτός από τον Μιχαηλίδη. Ξενίδη. Τι είναι τώρα εκεί, τρία δεύτερα. Παράβαση στην επαναφορά. Άρχισαν να επαναφέρουν οι γκάνγκστερς. Μιχαηλίδης. Ωραία πάσα. Βήματα όμως στη συνέχεια από τον Μένεγα. Κάζης, Μαρκόπουλος, μπάλα στη γωνία για το τρίποντο. Μακρύ, 6-15, μεγάλο σουτ, προφορά στους 9 νομίζω για πρώτη φορά. Ανδρέας Μακρύς, που έλεγα την πετάδα με κάποιον τον μπέρδεψα μάλλον. Στο σουτ του Βασίλη Βαγγέλη, παίρνει ο Μακρύς. Φαουλ από τον Παπαβασιλείου, πάμε σε νέες βολές. Θα τον Αλεξανδρίνα επιστρέψει.
κρατήσει αυτή η πρώτη περίοδος. Το ξαναθυμάμαι αυτό σε πρώτο δεκάλεπτο. Μακρύς θα δώσει το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα των coach Βρύλη και Κεφρή. Μαρκοπουλιώτης επιστρέφει στη θέση του Βαγγέλη. Μισό λεπτό ακόμη στην πρώτη περίοδο. Βρετός. Μένεγας. Μαρκοπουλιώτης μετά από τρίπλα για δύο. Η μπάλα στο σίδερο παίρνει ο ίδιος. Ίσως μείνουν κάποια δεύτερα για τους γκάνγστερς. Βρετός. Μαρκοπουλιώτης και Μιχαηλίδης και 7 δεύτερα. Βρετός. Καθυστερεί. 2-1. Τρία δευτερόλεπτα. Αλεξανδρής πέταξε την μπάλα. Το χασε, τέλος. 6-16 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. 10 λεπτό δεύτερο στο Περιστέρι. Πρώτη κατοχή για γκάνγκστερ με Αλεξανδρή, με Βασιλείου. Με Κάζη, Μακρύ και Αυξενίδη. Αλεξανδρής τον Κάζη. Δεκαδεύτερα ακόμη ο Κάζης πέρασε. Έμεινε στον αέρα αλλά στόχισε. Ήταν καλή όμως η προσπάθειά του. Μπάλα σου Αλαντάλλον. Πεντάδα για εκείνους με Μιχαηλίδη, Αθανασάκο, Μένεγα, Μαρκοπουλιώτη και τον Βρετό. Ξενίδης έκλεψε. Πήρε και φάουλ από τον Αγί. Βασιλείου. Ωραία πάσα. Μακρύς για τρεις. Καλό. Ανδρέας Μακρύς. 6-19 ο άνθρωπος του μάτς μέχρι στιγμής. Πολύ καλή και η δημιουργία του Βασιλείου φυσικά που τράβηξε την άμυνα πάνω του. Χαηλίδης από την αντίθετη πλευρά του screen με side step για τρεις. Δείχνει την κλάση του εδώ ο Μιχαηλίδης. Δεν ήταν ιδανική τώρα η πάσα του Αλεξανδρή για τον Κάζη. Μπάλα ξανά στους γηπεδούχους. 9-19. Το φάουλ του Κάζη από ένα για κάθε ομάδα μέχρι στιγμής στη δεύτερη περίοδο. Μιχαηλίδης. Αλλαγές από τους γκάνγστερς, μπάλα στον Αθανασάκο, 3-2, ο Άγιος κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει από την γραμμή. Στις 2 και 11-19. Αλεξανδρής. Βασιλείου. Βασιλείου εξετάζει τις επιλογές του. Γυρίζει, θα προσποιηθεί και δεύτερη προσποίηση, αλλά πέφτοντας δεν καταφέρνει να ευστοχίσει. Αρκοπουλιώτης στον Αθανασάκο, Μένεγας. Λιώτης, 10 δεύτερα ακόμη. Πέρος, προσποίηση, Χρήστος Μιχαηλίδης. 13-19. Κάζης. Βασιλείου στον Μακρύ. Σπίλμα για φάουλ. Αρκετά φάουλ και στη δεύτερη περίοδο. Κάτι παραπάνω από 2 λεπτά, έχουν γίνει ήδη 4.
Το μάτς έχει πάει πολύ στο σετ παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι αυτό βολεύει περισσότερο τους Αλαντάλων που έχουν μόλις δύο λύσεις από τον πάγκο. Οι Gangsters ίσως θα μπορούσαν να τρέξουν λίγο παραπάνω. Βρίσκουν πάντως και στο σετ παιχνίδι λύσεις. Παρκοπουλιώτης, Θανασάκος και 8 δεύτερα ακόμη, ξανά Μιχαηλίδης. 4-3, Μιχαηλίδης, Παρκοπουλιώτης με πίεση χρόνου και αντιπάλου, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αλεξανδρής. Η μπάλα θα καταλήξει τον Κάζη. Όχι. Ωραία, ο Αλεξανδρής δημιουργεί για τον Αφουξενίδη. Δύο βολές για τον Πάρη, τρίτο ομαδικό για τους Αλαντάλων. Σάιτης ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Έχουν τις απουσίες τους οι Gangsters πάντως. Δεν έχει έρθει ο Καραμποίκης. Δεν έχει έρθει ο Τσατσάκος. Δεν έχει έρθει ο Χατζευστρατίου. Νομίζω δεν έχουμε δει ακόμα και τον Αφενδρή. 13-21 το σκορ. Μαρκοπουλιώτης Βαγγέλη. Δεν είναι φάουλ σε Μιχαηλίδη και Σαΐτη, αν κατάλαβα καλά. Έτσι, οι Αλαντάλων φτάνουν τα 4 και οι Gangsters τα 3. Και τώρα πάμε σε βολές. Μένω φάουλ για τον Μακρύ. Στις 2 και 13, 22, 6,5 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Βαγγέλης, ποιος δεν έχει φάνει όσο αναμενόταν μέχρι στιγμής. Πήρε τώρα τον Θανασάκο. Οι Gangsters τα έχουν πάει αρκετά καλά στην αντιμετώπιση του Χρήστου Μιχαηλίδη, του Σταρ. Έχει βάλει κάποιους πόντους, αλλά ξοδέψει νομίζω πολύ ενέργεια για να ξεφεύγει από τα ατομικά μαρκαρίσματα των φιλοξενούμενων. Κάζης μετά από τρίπλα, αυτό είναι πολύ ωραίο καλάθι. 13-24 το διψήφιο προβάδισμα επανέρχεται στον φωτεινό πίνακα. Μιχαηλίδης. Δηλαδή στον Σαΐτη, πιο γρήγορα στα πόδια. Λέγει ένα τρίποντο από τη γωνία και δεν δικαιώνεται. Αλεξανδρής τρίποντο στον εφημδιασμό. Κάκιστη εκτέλεση. Σάκος στον Βαγγέλη. Μας ξαφνικά αποκτά ρυθμό. Το βίντεο ρυθμός φέρνει και λάθη. Αλεξανδρής, ωραία πάσα από Ξενίδης, Κάζης και μακρύς από τις βολές στο σίδερο. Μια εξέλιξη που δεν άρεσε και πολύ στον coach Ρίλι και είναι λογικό. Εκεί βρέθηκαν 4 με 2, 3 με 1. Δεν είδα ακριβώς, αλλά υπήρχε αριθμητική υπεροχή και ανισορροπία για τους Αλαντάλων. Πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ξενίδης. Ο
τον πάρει ατομική προσπάθεια στο χαμηλό πόρτ. 15-26, τριπλή αλλαγή. Λάιος Μαρκόπουλος και Ντάτσις, τρεις πενταδάτη, επιστρέφουν. Ο Αγγέλης έχει δώσει το σύστημα. Ο Μιχαηλίδης παίρνει φόρα για να βγει από διπλό σκριν. Χρήστος εκτέλεσε, αστόχησε, αλλά έχει πάρει το φάουλ από τον Σαΐτη. Έτσι θα εκτελέσει τρεις βολές. Πηγαίνει στις δύο από τον Μιχαηλίδη. Είναι στις 3, σπάνιο αυτό για τον Χρήστο. Λάιος, ο Ντάτσις ζητά χαμηλά την μπάλα. Ο Λάιος σημαδεύει απέναντι τον Σαΐτη. Σαΐτη στο drive, το βάλε. 15-28. Βαγγέλης, λιγότερα από 4 λεπτά ακόμη. Το πρώτο εμίχρονο, πάντα μπροστά οι γκάνγκστερς. Συν 13 πλέον. Μένεγας πήρε την πάσα από τον Μαρκοπιλιώτη, παρόλα αυτά δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Φάουλ του Μιχαηλίδη, στέλνει τον Μαρκόπουλο στη γραμμή, ενώ έχει επιστρέψει και ο Βασιλείου αντί του Σαΐτη με τους γκάνγκστερς. Και ο Βρετός στη θέση του Μιχαηλίδη και του Σαλαντάλο. Ποιος Μιχαηλίδης πρέπει να έχει φορτωθεί με φάουλ, δεν ξέρω όμως πόσα. Να μάθουμε σε λιγάκι. (Σομίως) 15-29 και τώρα 15-30, εμφατικό double score. Ο χειρός Μαρκόπουλου για τις σχετικές φυσιογνωμίες των γκάνγκστερς, εδώ γλιστρώντας κάνει το φάουλ στον Βαγγέλη. Οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κάζης αντί του Μακρύ. Κάνει ο Βασίλης Βαγγέλης. Πόσα φάουλ έχει ο Μιχαηλίδης? 4. Οπα. Δεν πρόλαβε να κάνει 4 ο Μιχαηλίδης. Γιατί τον έβγαλαν να αλλαγεί νωρίτερα. Τέλος πάντων, 17-31 το σκορ. Επιστρέφει ο Παπαβασιλείου στο μάτς αντί του Μένεγα. Πάσα χαμηλά, θα γυρίσει και θα σκοράρει με το 23 ο Άγγελος ο Βασιλείου.
Παπα-Βασιλείου, που άμα τροφοδοτηθεί καλά στο χαμηλό post είναι πολύ αποτελεσματικός. Ντάτσις κρατά την ισορροπία του. Μάχη για το rebound και φάουλ χαμηλά, δείχνει ο ρέφερι. Και χαμηλά είτε στην προσπάθεια, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά εδώ και ώρα. Βολές ξανά για τους gangsters. Βασίλης Λάιος στην γραμμή. Ξαναλέω, δεν βλέπουμε καλό μάτς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και οι gangsters και οι Αλαντάλων μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα από αυτό. Τους έχουμε δει να το κάνουν αρκετές φορές μέσα στη χρονιά. Γκέλης, κάτσες μένουν ψηλά για να πιέσουν και αναγκάζουν σε λάθος τους Αλαντάλων. Δύο εύκολοι πόντοι για τον Λάιο. 19-34 και ξαφνικά οι gangsters βάζουν μεγάλη ένταση στην αμυνά του. Φάουλ τώρα όμως τον Ντάτσι. Δύο βολές για τον Βασίλη Βαγγέλη. Πάσα Λάιος, πάτησε φρένο, ξανά Βασιλείου. Δεκαδεύτερα ακόμη. Μαρκόπουλος ελευθερώθηκε, εκτέλεσε ο Γιάννης. Λοιπόν του Βρετού. Βρετός εκεί στο συνοστισμό, δεν έχει εύκολο έργο. Ο Λάιος ξανά στο κατάλληλο σημείο για να κλέψει. Και βήματα του Βασιλείου. Σάκος, προσποίηση, ο Άγης δεν σημαδεύει καλά. Παραμένει το 19-34, τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο εμίχρονο εδώ στο Περιστέρι. Λάιος με τα όλα μέχρι μέσα. Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Βασιλείου. Κάζης. Μαρκόπουλος στη λήξη. Πώς. Βρετός. Στοπ του Ντάτσι εκεί πάνω στον Παπα-Βασιλείου. Τρομερή ταπά. Και δύσκολο καλά του Μαρκόπουλου στο transition. 19-36. Gangsters μπορεί να μην ενθουσίασαν συνολικά στο πρώτο ημίχρονο με την εικόνα τους. Είχαν κάποια καλά διαστήματα, όπως αυτό τώρα. Όντως ελέγχουν απόλυτα το μάτς από το ξεκίνημα. Από το Ντάτσις που σκοράρει στο ελευθεριασμό, 19-38. Και αυτό είναι double score. Πάμε σε παιχνίδι δύο κατοχών, οι Αλαντάλων έχουν ώρα να σκοράρουν. Βαγγέλης, Βρετός, ποιος θα πάρει το σουτ. Κανείς, Μαρκόπουλος. Εδώ ίσως θα πρέπει να πάνε σε μια ολόκληρη επίδεση. Και να δεύτερα για τους Αλαντάλων. Βαγγέλης. Παρεμβάλλεται ο Κάζης εκεί, 8,3 απομένει στο ρολόι. Thank you.
Μετράει αυτό. Τι έχει δοθεί. Φάουλ του Ντάτσι έχει δοθεί. 21-38 γράφει ο Φωτεινός Πίνακας. Έχει μετρήσει το καλάθι του Αθανασάκου και ήταν και πολύ εντυπωσιακό μάλιστα. Κατά το δευτερολέπτο έχουν μείνει στο ρολόι. Ο Αθανασάκος θα χάσει τη βολή. Ο Λάιος θα πάρει το rebound. Τέλος στο πρωτεμίχρονο 21-38. Λοιπόν, για πάμε. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα θυμίσω ότι είναι η 10η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Master League. Αλαντάλλων και Γκάνγκστερ στη ρεβάνς του 52-73 του πρώτου γύρου. Οι Αλαντάλλων ξεκινούν με επίθεση την τρίτη περίοδο. Καλούνται να επιστρέψουν από το μείον 17, δύσκολο το έργο τους. Ο Βαγγέλης Αστοχείο, ο Ξενίδης παίρνει το rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Πάσα για τον Λάιο. Λάιος μέχρι μέσα. Δεν βάζει το καλάθι σε πρώτο χρόνο, επιμένει παίρνοντας ο ίδιος το rebound. Την μπάλα έξω. Αλεξανδρής, 5-4. Αλεξανδρής, Αχιοξενίδης, ψάχνει πάσα την εκτελέσει. Νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος δεν θα προλάβει εκεί. Μαρκόπουλος, Αλεξανδρής, Κάζης, Αφουξενίδης και Λάιος, οι 5 γκάνγκστερς. Βαγγέλης, Αθανασάκος, Μιχαηλίδης, Μαρκοπουλιώτης και Παπαβασιλείου. Η πεντάδα των άλλων τάλων. Στον πάγκο τους βλέπω μόνο έναν παίκτη. Δεν ξέρω αν αποχώρησε κάποιος στο ημίχρονο ή αν έχει πάει άλλο στο μπάνιο. Μιχαηλίδης, ελήψη χρόνου, βρίσκει σίδερο. Αλεξανδρής. Κάζης. Αλεξανδρής παίρνει το σκρίνο, το Φουξενίδη πήγε να τη δώσει ο Λουκ, αλλά εκεί ο Μιχαηλίδης είναι πολύ έμπειρος. Θα κλέψει, θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει και τη φάση για το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημίχρονου, 23-38. Λάιος, κακή συνεννόηση. Μιχαηλίδης, φάουλ και βολές για τον Χρήστο. Ο Μιχαηλίδης που στο τελευταίο παιχνίδι των Αλαντάλλων απέναντι στους Pistons είχε 17 πόντους, 4 rebound, 4 κλεψίματα και ένα στα 4 από την περιφέρεια. 17 πόντους τότε είχε και ο Μαχαίρας που σήμερα δεν έχει έρθει για τους Κυβεδούχους. Πέντε 38. Σερί 4-0 από τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Κάζης. Κάζης με δυναμικό πρώτο βήμα. Σηκώθηκε ψηλά, έπεσε άτσα, αλλά στο παρκέ ευτυχώς δεν έχει πάθει τίποτα. Σηκώθηκε αμέσως και το μάτς συνεχίζεται. Ο Βαγγέλης έχει μισμάτσει εκεί με τον Μαρκόπουλο. Για να δέλλον δεν το διάβασαν. Παπαβασιλείου. Ωραία ποιοτική φάση. Ωραία κίνηση, ωραίο τελείωμα. 27-38. Γκάνγκστερς ψάχνουν ακόμη το πρώτο τους καλάθι στην επανάληψη. Μετά από 2,5 λεπτά. Κάζης, ο Φουξενίδης. Νομίζω ότι οι γκάνγκστερς δεν θα αργήσουν
καλέσουν time out. Το δεύτερο έχουν στη διάθεσή τους οι Αλαντάλλων. Εδώ δεν θα βγει η φάση. Με τον Πάπα Βασιλείου, Μαρκόπουλος. Αλεξανδρής. Πέρασε, σκόραρε. Θάνος Αλεξανδρής, 27-40. Διακόπτει το σερί των γηπεδούχων με ωραία ατομική φάση. Αγγέλης. Φλότερ, εύστοχο. Ο Μαρκοπουλιώτης το βάζει. Διαφορά πέφτει στους 11 ξανά. Μαρκόπουλος. Γυρίζει Αλανταλόν. Και το Λάιος και πατά για 2. Κράζεις, πρόλαβε. Έξι λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Πάντα μπροστά οι Gangsters με 10 πόντους, 29-40. 2 τα φάουλ. Βαγγέλης. Μιχαηλίδη, ο Βασίλης εκτελεί. Βαγγέλης στο σίδερο. Μαρκοπουλιώτης. Κάζης. Δεν το καλάθι. Η αλλαγή με Ντάτσι και Βασιλείου ετοιμάζει. Ετοιμάζει τον Gangsters, καλάθι και φάουλ και διαφορά σε μονοψήφια τιμή μετά από ώρα. Χάρη στην προσπάθεια του Βασίλη Βαγγέλη. Πάμε όμως πρώτα σε time out. Στη γραμμή ο Βαγγελής. Πήγε το μέσο τρίποντο και η διαφορά πέφτει στους 8, 32-40. Με Βασιλείου, Λάιο, Ντάτσι, Κάζι και Μαρκόπουλο οι Gangsters. Με Αθανασάκο, Παπαβασιλείου, Βαγγέλη, Μιχαηλίδη και τον Μαρκοπουλιώτη Αλαντάλλων. Βασιλείου, πέρασε η πάσα για τον Μαρκόπουλο, φάουλ. Πρώτο. Τον Αλαντάλλων στο δεύτερο ημίχρονο. Βασιλείου. Μπορεί και ο Ντάτσις να βάλει το σκρίν, αλλαγές. Και ο Ντάτσις έχει πεισπάσει εκεί. Η μπάλα γυρνά, φτάνει στον Κάζι. Αυτός με πίεση χρόνου παταγερά, αλλά στο εκεί. Βάλανε ξανά για τους Αλαντάλλων. Ο Σαΐτης στο μάτς αντί του Κάζι. Βαγγέλης. Χαϊλίδης γρήγορο στα πόδια, ωραία η πάσα του. Παπαβασιλείου εκεί παλεύει. Μένεγος. Και ωραία άμυνα του Ντάτσι. Βασιλείου ρισκάρει τη μακρινή, αλλά είναι υποδειγματική η πάσα του και ο Λάιος ευστοχή. 32-42. Λάθη μετά από ώρα για τους Gangsters, το χρειαζόντουσαν. Αυτός το momentum σαν να γύρναγε σιγά σιγά. Μιχαηλίδης. 4-42 για 2 έχει μετρήσει το σουτ. Πρέπει να πατούσε τη γραμμή ο Χρήστος. Άρα μάλιστα είναι για τους Αλαντάλλων. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμη στην τρίτη περίοδο. Ενδιαφέρον το μάτς μετά την ανάπαυλα. Time out από τον Άγιο Αθανασάκο τώρα.
χορώθηκα με ομιλία coach και 3 στο time out. Οριακά θέλω να μπω και εγώ μέσα. 36-42, μειώνουν κι άλλο οι Αλαντάλλων. Κερδισμένο φάουλ στην άλλη πλευρά. Και 3 στα τσέλι στον Σαΐτ τώρα. Μέσα η πρώτη βολή του Μαρκόπουλου. 36-43. Μιχαηλίδης. Βαγγέλης. Έναντι στο Μαρκόπουλο εκεί υπερέχει δύναμη. Ο Βασιλείου άστοχος από τις βολές. Ο Ντάτσις γρήγορα στον Βασιλείου και αυτός ρισκάρει ξανά, αλλά εδώ πάσα. Δεν πέρασε σε πρώτο χρόνο γιατί ο Λάιος κατάφερε να τη γραπώσει στη συνέχεια. Βασιλείου. Ο οποίος Βασιλείου νομίζω πρέπει να πάρει και περισσότερες πρωτοβουλίες εκτελεστικά. Δημιουργικά είναι πάντα καλός. Αλλά μπορεί και εκτελεστικά να προσφέρει και μάλιστα πολύ. Μαρκόπουλος για 2 άστοχος. Καλό ήταν όμως το σουτ. Βαγγέλης 2-2. Χαϊλίδης. Δύσκολο και άστοχο. Καλή άμυνα του Λάιου και του Μαρκόπουλου εκεί. Σέντε επίθεση. Ντάτσι να τροφοδοτείται χαμηλά. Για να τα έχουν θα λαρώσουν. Αλλά δεν φτάνει απέναντι. Αλλά παραμένει στην κατοχή των Gangsters. Για ακόμη 6 δεύτερα. Αγγέλης, νέα καλή άμυνα του Μαρκόπουλου, ολοκλήρωσε το κλέψιμο ο Βασιλείου. Σαΐτης, άμυνα με φάουλ και βολές. Και τέταρτο φάουλ του Μένεγα. Πρόβλημα αυτό. Νομίζω και ο Μιχαηλίδης παίζει με 4 φάουλ. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα. Για 6-44 και συνεχόμενες προσπάθειες κατά το καλάθι εκεί. Τζάμπολ. Μένεγα και Σαΐτη, η μπάλα στους Gangsters και πάλι. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα, επέστρεψε ο Αθανασάκος. Βασιλείου. Πάει στον Ασμένα. Βασιλείου σταυρωθεί. Πάσε στον Τάτσι, βήματα. Δεν θα είδα σωστά. Μιχαηλίδης. Είναι στον Παπα Βασιλείου. Ωραία, κόβει ο Χρήστος. Θα πάρει την πάσα τον Άγγελο. 38-44 και μακρινή του Βασιλείου για τον Μαρκόπουλο ξανά. Προλαβαίνει να κόψει εκεί κάποιος παίκτης των κόκκινων. Έχουμε μπει στον τελευταίο δίλεπτο και της τρίτης περίοδου. Νομίζω οι Gangsters είχαν προηγηθεί ακόμη και με 17-18 πόντους. Η διαφορά όμως είναι στους 6 πλέον. Βαγγέλης. Από Βασιλείου, φάουλ και βολές. Thank you.
τέταρτο για τους Gangsters. Έχουμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική αλλαντάλλων θα παίξουμε τους Athens Crips στις 2 του Φλεβάρι στον Κολονό, στο Athens Sports Hall. 6 μέρες αργότερα επίσης στο Athens Sports Hall οι Gangsters θα αντιμετωπίσουν την Aguanile. 39-44 πλέον το σκορ. Ενώ στη θέση του Ντάτσι μπήκε ο Αυξενίδης. Βασιλείου ελευθερώθηκε και σκόραρε. Μέρος Βασιλείου 39-46. Σε μια από τις λιγοστές προσπάθειες στο μάτς, ο Βαγγέλης θα απαντήσει άμεσα με coast to coast. 41-46. Μαρκόπουλος, δύσκολο τελείωμα. Καλίδης. Ελαντάλλων αντέχουν ακόμη. Δούμε πόσο θα τους κρατήσουν οι ανάσες τους και στην τέταρτη περίοδο. Καλίδης, Αθανασάκος, πιέζει ο χρόνος, πιέζει και ο Σαΐτης εκεί. Αθανασάκος βάζει το καλάθι αλλά δεν έχει προλάβει το ρολόι. Εδώ η διαφορά θα έπεφτε στους 3. Παραμένει όμως στους 5, 41-46, 30 δεύτερα ακόμη παιχνίδι, 2 κατοχών. Βασιλείου, αλλαγή στα screen. Ξενίδης με triple team εκεί και ο Βασιλείου για 3 στο σίδερο. 14 δεύτερα όλα για τους Αλαντάλλων, ο Βαγγέλης νομίζω έχει δει το ρολόι. Βαγγέλης. Τρίποντο στο φινάλε άστοχο, δεν θα προλάβει ο Βασιλείου. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 41-46 το σκορ. Τέταρτο δεκάλεπτο στο Μαζαράκι. Πρώτη κατοχή για τους Αλαντάλλων. Χαλίδης τρίποντο, Νάτος ο Χρήστος, 44-46 στο δίποντο το μάτς. Κατοχή για τους Gangsters τώρα που νομίζω ότι θα τον σημαδέψουν τον Μιχαηλίδη. Θυμίζω ότι έχει 4 φάουλ. Είναι πολύ σημαντικό για τους Gangsters να βγει εκτός παιχνιδιού ο Μιχαηλίδης που είναι ο άνθρωπος σκορ και όχι μόνο για τους Αλαντάλλων. Στη θέση του Σαΐτη μπαίνει ο Κάζης. Κάζης Βασιλείου. Μαρκόπουλος Αφουξενίδης και ο Λάιος είναι οι 5 των Gangsters. Βασιλείου για 2 στο σίδερο, παίρνει Αθανασάκος, Βαγγέλης. Βαγγέλης, Αθανασάκος, Μένεγος, Μιχαηλίδης και Μαρκοπουλιώτης οι 5 Αλαντάλλων. Μιχαηλίδης με φλότερ, δεν το βάζει αυτή τη φορά. Αναμένει το 44-46, Λάιος. Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι οι Gangsters εύκολα ή δύσκολα, μάλλον ότι εύκολα θα επικρατήσουν. Θα φτύσει μια πολύ καλή διαφορά ασφαλείας, ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν με την ίδια συγκέντρωση στην τρίτη περίοδο. Ας το πει τώρα η πρώτη βολή του Βασίλη Λάιου. Πιέζει, η κατοχή παραμένει για τους Ιβεδούκους. Διαφορά στις 3 πλέον, 44-47. Βαγγέλης, καλή άμυνα του Μαρκόπουλου που θα κερδίσει και αντιαθλητικό φάουλ. Δύο βολές για τον Γιάννη και κατοχή για τους Gangsters. Thank you.
δεύτερο ομαδικό για τους Αλαντάλλων. Οι Αλαντάλλων που θυμίζω ψάχνουν την τέταρτη τους νίκη. Αν την πάρουν απόψε θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, καθώς πολύ δύσκολα κάποια εκ των υπόλοιπων ουραγών θα καταφέρει να πάρει βαθμούς κοντρά στους Gangsters. Δύο βαθμούς δηλαδή. Οι Gangsters θέλουν να κάνουν το 11-1 για να βρεθούν μόνοι πρώτοι. Βασιλείου πάτησε καλά, βάλε όμως στο σίδερο. Βαγγέλης. 3 με τον Χρήστο, το σύστημα που θέλησαν να βγάλουν και στο φινάλε της τρίτης περίοδου, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα ολοκληρώνεται και ο Μιχαηλίδης παίρνει την μπάλα. Ο Μένεγας και το κερδισμένο φάουλ. Είναι για βολές. Νομίζω ότι περισσότερο το κερδίζει και ο Μιχαηλίδης παρά όντως γίνεται. Κύριε Αλφάδη, 46-49. Βασιλείου. Λάιος, Αυξενίδης, Κάζης. Για δύο, Τάσος, το βάλε. 46-51, σημαντικό γκανγκστερικό καλάθι. 8 λεπτά πριν το τέλος, διαφορά 5. Κοπουλιώτης. Μιχαηλίδη, ο Αθανασάκος θα του περάσει την μπαλά. Τώρα θα εκτελέσει για τρεις ο Άγης. Μπαίνει και βγαίνει άτυχος εδώ. Υπάρχει σπήρυμα για φάουλ του Μαρκόπουλου. Στη διεκδίκηση του rebound, δεύτερο και για τους Gangsters. Νέα ευκαιρία για τους Αλαντάλλων να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 5. Αθανασάκος. Βαγγέλης. Βαγγέλης πάει να βάλει το σκρίν. Βαγγέλης θα εκτελέσει. Δεν υπήρχαν καλές αποστάσεις για τους Αλαντάλλων που ξαναπαίνουν πάντως στην κατοχή. Νάπτος ξανά και ξανά. Χρήστος Μιχαηλίδης οδηγεί την ομάδα του σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Βέβαια υπάρχει πάρα πολλούς χρόνους ακόμη στο μάτς και τίποτα δεν έχει κρυφθεί. 49-51. Όσο όμως ο Μιχαηλίδης είναι σε αυτή την κατάσταση και οι Gangsters δεν μπορούν να του πάρουν το πέμπτο φάουλ, τότε όλα θα είναι ανοιχτά. Φάουλ κερδισμένο για τον Βασιλείου στην άλλη πλευρά και βολές για τον Μάριο. Στον πάγκο Αθανασάκος επιστρέφει τα Παπαβασιλείου. Μιχαηλίδης. Μενεγάς. Βαγγέλης. Τα δεύτερα ακόμη. Βαγγέλης. Πάλι είναι κακό το spacing των Αλαντάλλων, γι' αυτό και δεν βρίσκεται εύκολα κάποια λύση. Κάζης. Ωραίο καλάθι και δύσκολο τον Τάσο. 49-55 συν 6 για τους Gangsters. Αλίδη για 3, άστοχος ψηλά ο Λάιος, έχει κάνει φάουλ εκεί. Ο Παπαβασιλείου αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τρίτο ομαδικό, όχι τέταρτο, ναι. Και αυτό είναι σημαντικό για τους Gangsters.
τελευταίο εξάλεπτο με μπόνους. Σκαθόρη και πάσα του Λάιου περνά όμως. Όλα αυτά παράμασε το δευτερολέπτο, υπήρξε εκεί μάλλον. Βαγγέλης Παπαβασιλείου, δεν φτάνει μπάλα στο Μιχαηλίδη, μια καλή άμυνα τον Λάιο. Βασιλείου Λάιος, Κάζης, τα έχει αυτά τα σούτ μέσα σε απόσταση ο Κάζης και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Γρήγορη επίθεση στην άλλη πλευρά, με φάουλ του Κάζη πάνω στο Μιχαηλίδη, δύο βολές για τον superstar των άλλων τάλων. Να άκουσα καλά, έχει και ο Κάζης 4 φάουλ. 50-57 με την πρώτη εύστοχη βολή. Θα μένει η δεύτερη, παίρνει ο Λάιος. Βασιλείου Φουξενίδης Μαρκόπουλος και ξανά Βασιλείου. Βασιλείου θα γυρίσει. Αχ, κοίτα, κοίτα, πού κάνει μπάλα. Φουξενίδη τέταρτο και στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα όλα τα φάουλ θα οδηγούν στη γραμμή. 50-57 το σκορ, αλλά από το πλάι για 16 δευτερολέπτων. Τελικά με 6 παίκτες συνεχίζουν οι Αλαντάλων. Κανείς δεν είχε πάει στο μπάνιο, πρέπει να αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βρετός. Μαρκόπουλος σε τον οργανωτή, αλλά τον Βασιλείου στον Κάζη. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Γέλης φάλ του Λάιου, δύο βολές. Στις δύο ξανά από τους γηπεδούχους, η διαφορά στους 5. 4,5 λεπτά ακόμη, Μαρκόπουλος στον Λάιο. Καλή άμυνα του Μιχαηλίδη. Ο Λάιος κρατά. Λάιος άλλαξε υπέροχα κατεύθυνση. Υπάρξει και δεύτερη ευκαιρία που ανανεώνει και ο Βασιλείου. Βασιλείου, Λάιος. Παίρνει Αλαντάλλον με τον Βασίλη Βαγγέλη. Βαγγέλης διεισδύει, κρατά την ισορροπία του και ευστοχή με ταμπλό. Παντίσκολο καλάθι. 54-57. Θα γίνει μεγάλη μάχη τώρα στο φινάλε. Είναι δεδομένο. Ο Ντάτσης ετοιμάζεται να περάσει το μάτσο, αλλά δεν θα μπει ακόμη καθώς αναμένεται να αντικαταστήσει τον παίκτη που εκτελεί αντιγραμμή, δηλαδή τον Αδουξενίδη.
Ελπίζω να ακούγομαι γενικά σήμερα. Είπα και στο ξεκίνημα ότι ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για το βήχα. Είμαι άρρωστος εδώ και κάποιες μέρες. Τις προηγούμενες δύο κατάφερα να αντικατασταθώ. Σήμερα έπρεπε να έρθω. Ο Ντάτσης λοιπόν παίρνει τη θέση του Αφουξενίδη. Αυτός με μία στις δύο έκανε το σκορ 54-58. Βαγγέλης. Μαρκοπουλιώτης για τρεις. Άστοχος, παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Και αστοχή. Κάζης. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Ο Κάζης πάει μόνος του να τελειώσει τη φάση. Και δεν δικαιώνεται. Και έχουμε τώρα. Μείνει στο παρκέ. Στον άλλο αντάλλον. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, πάνω που πήγαμε να επιστρέψουμε έχουμε time out. Θα κρατήσουμε όμως λίγο το μικρόφωνο, γιατί όχι. Κάνουμε μια βόλτα τους παγκούς. Αν και έχω κάτι κολόνες εδώ. Είμαι λίγο άρρωστος, αλλά εντάξει. Πάμε και μια βόλτα στον πάγκο των αλαντάλων. Ωραία φερεγγύη τα δικά του. Λοιπόν, 3 και 20 για το τέλος. Οι Gangsters παραμένουν το φαβορί, προηγούνται με 4. Νομίζω όμως πως τους έχει μπει στο μυαλό το ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουμε, οπότε δεν δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω. Εδώ βέβαια ο Μαρκόπουλος με διαψεύδει πανηγυρικά, κλέβοντας την μπάλα και σκοράροντας. 54-60. 3 λεπτά στα οποία οι Αλαντάλλων θα παλέψουν όπως κάνουν πάντα. Οι Αλαντάλλων που έχουν χάσει άπειρα παιχνίδια στο τέλος. Οριακά έχουν συνηθίσει να χάνουν με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε αν αυτό θα συνέβη, αν αυτό θα συμβεί και σήμερα. Ο Μιχαλίδης αστόχησε, ο Λάιος θέλει να τρέξει. Τελέσει από τη γραμμή. Λάιος, Σαΐτης, Ντάτσης, Μαρκόπουλος και Βασιλείου από τη μία πλευρά. Με τον Μένεγο, τον Βαγγέλη. Έχουν μείνει με 4. Okay. Με τετράδα είναι η Αλαντάλλων, τώρα το συνειδητοποίησα. Όμως αποβλήθηκε και ο Θανασάκος και ο Παπα Βασιλείου. Βαγγέλης, δύσκολη προσπάθεια, θα μπορούσε όμως να έχει ευστοχήσει. Μαρκόπουλος, Βασιλείου μέχρι μέσα. Οι Γκάνγκστερς πάντως συνεχίζουν με πεντάδα. Μιχαηλίδης. Διαφορά στους 8 και νομίζω ότι αν σκοράρουν τώρα οι Gangsters δύσκολα οι Αλαντάλλων θα ξαναβγούν στο μάτς. Λάιος, πράγματι το σύνδεκα έρχεται 54-64. Οι Gangsters χωρίς να ενθουσιάσουν, ξαναλέω. Το είχα πει βέβαια στο πρώτο ημίχρονο. Εξακολουθεί να ισχύει και στο δεύτερο. Χωρίς να ενθουσιάσουν θα πάρουν αυτό που θέλουν. Τη νίκη που θα τους φέρει μόνοι πρώτους στην κορυφή του δεύτερου ομίλου.
του ίσως πιο δυνατού ομίλου της φετινής Master. Να πούμε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Gangsters είναι η καλύτερη ομάδα της Master, αλλά ο δεύτερος όμιλος είναι ο πιο ανταγωνιστικός. Πολλά τα μεγαθύρια στη φετινή Master League και το Σοπορτό στον πρώτο όμιλο και το Black Mamba επίσης στον δεύτερο όμιλο και η Hood στον τρίτο, Space Elas, Kurkute στον τέταρτο. Έχει πολλές καλές ομάδες και φέτος η Master. Καλάθι του Ντάτσι 56-66, 82 έχουν απομείνει. Τελικό σκορ ψάχνουμε πλέον. Βαγγέλης για τρεις με μεγάλη καμπύλη. Μπάλα στα χέρια του Ντάτσι. Μαρκόπουλος πάτησε γκάζι, δημιούργησε για τον Λάιο. Αυτός αστόχησε. Βαγγέλης, ακούραστος. Χαϊλίδης τρίποντος στον εφημεδιασμό. 8-66 γραφεί όμως ο Φωτεινός Πίνακας, για 2 μέτρησε. Σάιτης και φάουλ του Παρκοπουλιώτη. Πάνω που πήγα να πω ότι ίσως να υπάρχουν κάποιες ελπίδες για τους Αλαντάλων, οι Gangsters θα πάρουν το επιθετικό rebound. Το Βασιλείου θα βάλει και το κερασάκι στην τούρτα, όχι. 22 έχουν απομείνει, οι Αλαντάλων δεν νομίζω ότι θα εκδηλώσουν επίθεση. Και όχι. Βαγγέλης για 3. Το χάνει, παίρνει ο Λάιος. Τέλος, 58-66. Ενδέκατη νίκη για την ομάδα του coach Βρίλη και του coach Κεχρή. Οι Gangsters ανεβαίνουν στο 11-1 και στην κορυφή του δεύτερου ομίλου. Στο 3-8 η Αλαντάλων του Άγια Θανασάκου. Ξαναλέω, 58-66, τελικό σκορ από το Μαζαράκι, τελικό σκορ από το Περιστέρι. Καλό βράδυ σε όλους.